Από το τραπέζι της εταιρείας παθολογίας θα μετακινηθούμε σε ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι είναι εξαιρετικού ενδιαφέροντος, καθώς αφορά τους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, ένα πρόβλημα το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό στην καθημερινή κλινική πράξη και το συναντούμε όλο και περισσότερο και στις παθολογικές κλινικές πια και όχι μόνο στις καρδιολογικές κλινικές. Και νομίζω ότι είναι θέμα που αρμόζει σε αυτό το συνέδριο, καθώς ο σαχαρώδης διαβήτης είναι ένας από τους κυρίαρχους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση της καρδιακής ανεπάρκειας. Να ευχαριστήσω λοιπόν την εταιρεία Novartis που μας δίνει την ευκαιρία να έχουμε ένα πολύ ωραίο μια διαφορετική θεματολογία, θα έλεγα, καθώς το πρώτο κομμάτι που θα αναπτύξει ο κύριος Οσιώμος, ο οποίος είναι διαβητολόγος, παθολόγος-διαβητολόγος, διδάκτορας του Πανεπιστημίου μας και διευθυντής στο ΤΥΠΕΤ το τοπικό, θα μας μιλήσει για τη συνδιαχείριση των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια και ποιος πραγματικά είναι ο ρόλος του παθολόγου ή του γενικού γιατρού σε ένα θέμα το οποίο θεωρητικά έχουμε μάθει κλασικά να θεωρούμε ότι είναι καθαρά καρδιολογικό. Ναι. Οπότε θα, με μεγάλη χαρά θα ακούσουμε τον κύριο Σιώμο τι θα μας πει. Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή, κύριε Δούμα. Ευχαριστώ και όσους έχετε την υπομονή να παραμένετε στην αίθουσα τέτοια μέρα και τέτοια ώρα. Και να ευχαριστήσω βέβαια και την εταιρεία Novartis, μια που με προσκάλεσε στο δορυφορικό της. Πράγματι, η καρδιακή ανεπάρκεια είναι ένα σοβαρό χρόνιο πρόβλημα. Σίγουρα το κύριο ρόλο τον έχει ο καρδιολόγος, αλλά θα δούμε ότι σημαντική είναι και άλλοι γιατροί στην διαχείριση του συγκεκριμένου ασθενούς και δι κυρίως οι παθολόγοι. Εδώ είναι τα εισαγωγικά, οι διευκρινήσεις, η σύγκρουση συμφερόντων. Τα περνάμε γρήγορα. Αρχικά θα μιλήσουμε για τον ορισμό της καρδιακής ανεπάρκειας, τη ταξινόμηση, τη βαθμολογία και τη διάκριση σε καρδιακή ανεπάρκεια μειωμένου κλάσματος εξωθύρισης και με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης. Θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες ενότητες. Όσον αφορά τον ορισμό, είναι πολύ απλός. Ουσιαστικά η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια χρόνια πάθηση κατά την οποία η καρδιά αδυνατεί να στείλει στην περιφέρεια την ποσότητα αίματος που είναι απαραίτητη για τις λειτουργίες του σώματος. Και έτσι έχουμε το πρώτο σύμπτωμα και το βασικό σύμπτωμα που είναι η δύσπνοια. Ανατομικά μπορεί να διακριθεί, να ταξινομηθεί σε δεξιά ή αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια ή σε ολική ανεπάρκεια, όταν αφορά και τις δεξιές και τις αριστερές κοιλότητες. Όταν υπερτερούν οι δεξιές κοιλότητες, η δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια, τα συμπτώματα είναι συμφόρηση στην περιφέρεια και ειδήματα κυρίως, ενώ στην αριστερά καρδιακή ανεπάρκεια η συμφόρηση είναι στους πνεύμονες, οπότε το κύριο σύμπτωμα είναι η δύσπνοια, ενώ στην ολική έχουμε συμπτώματα τόσο από την περιφέρεια όσο και από τα πνευμόνια. Μία πολύ ενδιαφέρουσα κατάταξη, η οποία έχει σχέση και με την θεραπεία και με την επόμενη ομιλία και με το δορυφορικό σήμερα, είναι η κατάταξη της καρδιακής ανεπάρκειας σε αυτή με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης και σε αυτή με μειωμένο κλάσμα εξώθησης. Τα χαρακτηριστικά της καρδιακής ανεπάρκειας με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης είναι ότι η δυσλειτουργία είναι κυρίως διαστολική, το κλάσμα εξώθησης είναι πάνω από 40-50%, η αναδιαμόρφωση είναι ομοκεντρική, οπότε η καρδιά γίνεται σαν μια συμπαγής μπάλα. Ο τελοδιαστολικός όγκος είναι φυσιολογικός, αυξάνεται το πάχος και η μάζα του τυχώματος και υπάρχει υψηλός λόγος μάζας προς όγκο. Οι ήδη υπάρχουσες θεραπείες δεν μπορούν να βοηθήσουν στη συγκεκριμένη καρδιακή ανεπάρκεια. Στην καρδιακή ανεπάρκεια μειωμένου κλάσματος εξωθήσεως, η δυσλειτουργία είναι τόσο συστολική όσο και διαστολική, το κλάσμα εξώθησης είναι κάτω από 35-40%, η αναδιαμόρφωση είναι έκεντρη, ο τελοδιαστολικός όγκος αυξάνεται, το πάχος μειώνεται, οπότε η καρδιά γίνεται σαν μπαλόνι, όχι σαν μια συμπαγής μπάλα και υπάρχει χαμηλός λόγος μάζας προς όγκο και πράγματι οι υπάρχουσες θεραπείες μπορούν να βοηθήσουν, παρόλα αυτά η θνησιμότητα παραμένει πολύ υψηλή. Παθοφυσιολογικά, αυτό που συμβαίνει είναι βλάβη στο μυοκάρδιο και στον εξοκυτάριο χώρο, το οποίο οδηγεί σε αλλαγές του μεγέθους του σχήματος και της λειτουργίας της καρδιάς. Αυτό ενεργοποιεί νευροορμονικούς μηχανισμούς, αυτό οδηγεί σε αγκιοσυστολή, ίνωση, απόπτωση, υπερτροφία κτλ. Και κάνουμε ένα φαύλο κύκλο όπου ξανά δημιουργείται μυϊκή βλάβη και όλα αυτά οδηγούν στην αδιαμόρφωση της αριστεράς κοιλίας και τελικά στην οσιρότητα και θνησιμότητα, αλλά και σε αιμοδυναμικές αλλαγές και κατακράτηση
άλατος και νερού, οπότε έχουμε τα συμπτώματα της καρδιακής ανεπάρκειας που είναι η δύσπνοια, τα ειδήματα και η κόπωση. Εδώ σχηματικά βλέπουμε πως μια μυϊκή βλάβη όπως είναι το έμφραγμα του μυοκαρδίου, που μάλλον είναι και η συχνότερη αιτία που οδηγεί σε καρδιακή ανεπάρκεια μειωμένου κλάσμα του εξωθήσεως, πως δημιουργεί βλάβη στο μυοκάρδιο. Εκεί υπάρχει μια λέπτηση και επιμήκυση και τελικά υπάρχει μια σφαιρική διαστολή, πράγμα που οδηγεί στην καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης. Μία άλλη κατάταξη της καρδιακής ανεπάρκειας είναι με βάση τη λειτουργικότητα, είναι τα κριτήρια της Νέας Υόρκης. Στη κλάση 1 ο ασθενής δεν έχει κανένα περιορισμό στη σωματική δραστηριότητα και η συνήθιση σωματική δραστηριότητα δεν επηρεάζει την λειτουργικότητά του, μπορεί να έχει λίγη δύσπνοια ή ταχυκαρδία. Στη κλάση 2, ήπιος περιορισμός της σωματικής δραστηριότητας, χωρίς συμπτώματα στην ηρεμία, αλλά στην συνήθι δραστηριότητα έχει συμπτώματα. Στη κλάση 3, σημαντικός περιορισμός της σωματικής δραστηριότητας, χωρίς συμπτώματα στην ηρεμία, αλλά πολύ σημαντικότερα συμπτώματα ακόμη και σε ήπια δραστηριότητα. Και στην κλάση 4, συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας ακόμη και στην ηρεμία. Ο ασθενής δεν μπορεί να πάει ούτε μέχρι την τουαλέτα λόγω δύσπνοιας. Ο τελευταίος ασθενής, μάλλον σιγά σιγά πάει στην αγκαλιά του Θεού και πρέπει εμείς να το καθυστερήσουμε. Η καρδιακή ανεπάρκεια χαρακτηρίζεται από αυξημένες νοσηλίες, κακή ποιότητα ζωής και αυξημένη θνητότητα. Εδώ βλέπουμε τη διαδρομή του ασθενούς, είτε αυτός είναι δεξιά ο εξωτερικός ασθενής, είτε αριστερά ο εσωτερικός, αλλά είναι ένας κύκλος στον οποίο ο ασθενής θα μπει αρκετές φορές είτε ως εσωτερικός είτε ως εξωτερικός ασθενής. Είναι μια διαδικασία κατά την οποία γίνεται η διάγνωση, η παραπομπή από τον γενικό γιατρό ή από τον παθολόγο στον καρδιολόγο, η αρχική θεραπευτική επιλογή, η παρακολούθηση, η αλλαγή στη φαρμακευτική αγωγή, η προσαρμογή, η εντατικοποίηση. Τελικά συμβαίνει κάτι και ο ασθενής θα χρειαστεί να μπει στο νοσοκομείο με έντονη συμπτωματολογία. Εκεί θα γίνει είτε θα μπει μια συσκευή που μπορεί να το βοηθήσει, αν αυτό βοηθάει, είτε θα μπει σε λίστα για μεταμόσχευση εάν έχει ενδείξεις γι' αυτό. Θα γίνει οξιοθεραπεία στο νοσοκομείο, θα γίνει νέα αναθεώρηση της θεραπείας ή ενδοσκοπική παρακολούθηση, το εξιτήριο και ο ασθενής πάλι έξω, οπότε και πάλι κάποια στιγμή θα εμφανίσει συμπτώματα και θα ξαναμπεί στο νοσοκομείο. Εδώ βλέπουμε πως κάθε φορά από νύχα 1 μέχρι νύχα 4, πως κάθε φορά που ο ασθενής παρουσιάζει κάτι οξύ, επιδεινώνεται η λειτουργική του κλάση και τελικά φτάνει να είναι στην κλάση 4 που χαρακτηρίζεται και από αυξημένη θνησιμότητα. 30 μέρες μετά την νοσηλεία υπάρχει πιθανότητα 10% να πεθάνει ο ασθενής μας, ένα χρόνο μετά 22% και στα 5 χρόνια οι μισοί ασθενείς που έχουν νοσηλευτεί για καρδιακή ανεπάρκεια έχουν πεθάνει. Οπότε είναι ένα εξαιρετικά θανατηφόρο νόσημα. Και μάλιστα βλέποντας αυτές τις διαφάνειες καταλαβαίνουμε ότι η καρδιακή ανεπάρκεια είναι η δεύτερη αιτία μετά το καρκίνο του πνεύμονα για υψηλή θνησιμότητα τόσο σε γυναίκες όσο και σε άντρες. Ξεπερνάει τη θνησιμότητα του καρκίνου των οθικών ή του καρκίνου του μαστού ή του εμφράγματος μυοκαρδίου στις γυναίκες, αλλά και του καρκίνου του προστάτη ή της ουροδόχου κύστεως ή του εμφράγματος στους άντρες. Είναι η δεύτερη αιτία μετά το καρκίνο του πνεύμονα και γι' αυτό δεν πρέπει να την υποτιμούμε ως νόσημα και πρέπει άμεσα να αναγνωρίζουμε τα συμπτώματα και να παραπέμπουμε στον καρδιολόγο. Όλα αυτά που περιγράψαμε, δηλαδή τόσο υψηλή θνησιμότητα 50% στα 5 χρόνια, παρατηρείται ενώ ήδη έχουν βρεθεί θεραπείες για την καρδιακή ανεπάρκεια, οι οποίες έχουν βελτιώσει το προσδόκιμο επιβίωσης. Και οι θεραπείες αυτές μέχρι σήμερα ήταν η ΑΜΕΑ, οι Β' αποκλειστές, η αναστολή των αλατοκορτικοειδών και η αναστολή των υποδοχέων της αγκιοτεσίνης με τα αντίστοιχα ποσοστά μείωσης της θνησιμότητας. Όσον αφορά την ποιότητα ζωής, οι ασθενείς έχουν παρατηρούμε στους ασθενείς κατάθλιψη, μπορεί να έχουν επιθετικότητα και άγχος, έχουν σίγουρα περιορισμό των δραστηριοτήτων στην καθημερινότητά τους, διαταραχή στις εργασιακές τους σχέσεις στην οικογενική τους ζωή και στην κοινωνική τους ζωή και φυσικά μειωμένη σεξουαλική δραστηριότητα και ικανοποίηση. Στα ερωτηματολόγια που απαντούν οι ασθενείς, φαίνεται ότι αυτό που τους απασχολεί είναι κυρίως η κινητικότητα και η καθημερινή δραστηριότητα. Οι συναισθηματικές επιδράσεις θεωρούνται πολύ σημαντικές, ο τρόπος ζωής ο οποίος πρέπει να αλλάξει λόγω της καρδιακής ανεπάρκειας, η αδυναμία στην αυτοξυπηρέτηση και οι διαταραχές στον ύπνο. Ας πάμε τώρα στα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά και στο κόστος της καρδιακής ανεπάρκειας. Περίπου 1 με 2
1% του πληθυσμού στο δυτικό κόσμο έχει καρδιακή ανεπάρκεια. Στην Ελλάδα υπολογίζεται περίπου 200.000 ασθενείς. Ο υποπολασμός βέβαια αυτός αυξάνεται όσο αυξάνεται η ηλικία, θα το δούμε και παρακάτω, και είναι πάνω από 10% σε ασθενείς 70 ετών και πάνω. Πάνω από 650.000 νέες περιπτώσεις καρδιακής ανεπάρκειας ανά έτος έχουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και 25.000 ανά έτος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η θνησιμότητα είναι 50% στην πενταετία. Βλέπουμε ότι οι γυναίκες έχουν υψηλότερα ποσοστά καρδιακής ανεπάρκειας και όσο μεγαλώνει η ηλικία τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών, αυξάνονται και τα ποσοστά των εξιτηρίων για καρδιακή ανεπάρκεια. Από το 1980, τις τελευταίες δεκαετίες, βλέπουμε μείωση της θνησιμότητας για την Στεφανία νόσου λόγω των επεμβάσεων και των παρεμβάσεων που κάνουν κυρίως οι καρδιολόγοι, αλλά φαρμακευτικά αλλά και επιβατικά. Αλλά έχουμε τεράστια αύξηση της καρδιακής ανεπάρκειας. Βέβαια, όσοι περισσότεροι επιβιώνουν από το έμφραγμα του μυοκαρδίου, τόσοι περισσότεροι θα εμφανίσουν καρδιακή ανεπάρκεια και τελικά θα αποβιώσουν από αυτό. Και γι' αυτό, μάλλον, έχουμε και την αύξηση των θανάτων σε βάθος χρόνου από το 1980 μέχρι σήμερα. 1-4% των νοσηλιών στο δυτικό κόσμο αφορά νοσηλίες για την καρδιακή ανεπάρκεια. Η μέση νοσηλεία είναι από 5 έως 10 ημέρες. Οι 9 στους 10 από αυτούς τους ασθενείς είναι προϋπάρχουσα καρδιακή ανεπάρκεια και όχι νεοδιαγνωστήστα. Και πάνω από 1 εκατομμύριο είναι οι αιτήσεις νοσηλίες στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Ο 1 στους 4 ασθενείς που παίρνει εξιτήριο για καρδιακή ανεπάρκεια σε ένα μήνα θα ξανανοσηλευτεί. Ο 1 στους 2 στους 2 μήνες θα ξανανοσηλευτεί. Οπότε είναι ένας ασθενής ο οποίος μπαινοβγαίνει στο νοσοκομείο μέχρι τελικά να καταλήξει. Το κόστος όλης αυτής της διαδρομής του ασθενούς με τα φάρμακα, τις επανανοσηλίες, την κακή ποιότητα ζωής, το χάσιμο εργατορών κτλ. Υπολογίζεται περίπου στις ΗΠΑ σήμερα στα 30 δισεκατομμύρια, ενώ στην Ευρώπη στα 7,5 δισεκατομμύρια και για τις ΗΠΑ υπολογίζεται ότι το 2030 το κόστος θα είναι περίπου στα 80 δισεκατομμύρια δολάρια. Οπότε, εκτός του ότι είναι μια εξαιρετικά θανατηφόρο νόσος, είναι και μια εξαιρετικά δαπανηρή νόσος. Όσον αφορά τώρα τις συνοσηρότητες, ένα πράγμα το οποίο ενδιαφέρει εμάς κυρίως τους παθολόγους, θα δούμε ότι τα κύρια νοσήματα τα οποία εμφανίζονται στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια είναι η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Αυτό είναι απολύτως λογικό. Είναι ο διάλογος μεταξύ των δύο αυτών ζωτικών οργάνων, νεφρού και καρδιάς. Είναι η ανεμία, είναι μια ανεμία χρονίας νόσου κυρίως. Είναι ο διαβήτης, τόσο αιτιολογικά μπορεί να προϋπάρχει όσο και στη συνέχεια να εμφανιστεί. Είναι η χρόνια προφυλακτική πνευμονοπάθεια. Συνήθως αυτοί οι ασθενείς είναι και καπνιστές. Είναι το έμφραγμα του μυοκαρδίου, η άπνοια στον ύπνο, ο υποθυρεωτισμός και η υπερθυρεωτισμός. Αυτά είναι τα κύρια νοσήματα που συνυπάρχουν. Οπότε βλέπουμε ότι εδώ ότι ο ασθενής ο οποίος έχει καρδιακή ανεπάρκεια δεν αφορά μόνο τον καρδιολόγο, αφορά και τον νεφρολόγο, αφορά τον παθολόγο, τον διαβητολόγο και τον ενδοκρινολόγο. Είναι πολλοί οι γιατροί οι οποίοι θα πρέπει να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο ασθενή, αλλά κυρίως θα πρέπει ο παθολόγος σε συνεργασία με τον καρδιολόγο, ούτως ώστε να έχουμε το όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα. Όσον αφορά το πόσο επιδρά το κάθε επιπλέον νόσημα στην θνητότητα από οποιαδήποτε αιτιολογία, αν το δούμε μόνο παραγωγικά, φαίνεται ότι τα πιο σημαντικά είναι η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, η ανεμία, ο διαβήτης και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, ενώ πολυπαραγοντικά σημαντικά είναι η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, η ανεμία και ο διαβήτης. Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια φαίνεται ότι εξαρτάται και από άλλους παράγοντες. Όσον αφορά τις συνοσηρότητες και την νοσηλεία για καρδική ανεπάρκεια, οι πιο σημαντικοί παράγοντες είναι η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, η ανεμία, ο διαβήτης, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, αλλά και ο υποθυριωδισμός. Οπότε θα πρέπει να έχουμε, ο υποθυριωδισμός είναι το πιο απλό από αυτά που μπορούμε να αριθμίσουμε, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζουν οι ασθενείς να νοσηλεύονται με καρδιακή ανεπάρκεια λόγω του υποθυριωδισμού που έχουν. Όσον αφορά τώρα την προσέγγιση του ασθενούς με καρδιακή ανεπάρκεια, ποια είναι τα συμπτώματα, πώς γίνεται η διάγνωση και πώς θα γίνει η συνεργασία με τον καρδιολόγο. Τα συμπτώματα είναι κυρίως η δύσπνοια, τα ειδήματα, ο βήχας, η ορθόπνοια, η στιθάχη, όταν η αιτία για την καρδιακή ανεπάρκεια είναι η στεφανία νόσος, η αδυναμία, η νυχτερινή παροξισμή της δύσπνοιας, η ναυτία και ο εμετός, η κόπωση, ο ασκήτης,
η μέτρια μείωση της γρήγορσης, η πρόσληψη βάρους περίπου 2 κιλά ανά 7 μέρες, η ταχυκαρδία αλλά και το κοιλιακό άλγος. Όσον αφορά τα σημεία, ακούγεται ο τρίτος καρδιακός τόνος, υπάρχει μετατόπιση της όθησης της κορυφής της καρδιάς κατά την ψηλάφιση, υπάρχουν ρόγχοι κατά την ακρόαση των πνευμόνων ή συρριγμός, αμφωτερόπλευρα ή δείγματα στα σφυρά, υπατομεγαλία, πιθανά ασκήτης και διάταση των σφαγητιδικών αγγείων. Αυτός είναι ο ασθενής με βαριά καρδιακή ανεπάρκεια, τετάρτου σταδίου, έτσι είναι στο νοσοκομείο συνήθως, πριν πάει στην αγκαλιά του Θεού για πάντα. Και εκεί παρεμβαίνουν οι καρδιολόγοι και τον σώζουν. Πώς όμως θα κάνουμε τη διάγνωση της καρδιακής ανεπάρκειας? Κάθε ασθενής ο οποίος από το κλινικό του ιστορικό έχει ιστορικό στεφανίας νόσου, ιστορικό υπέρτασης, λαμβάνει διουρητικά, έχει εκτεθεί σε καρδιοτοξικές ουσίες ή ακτινοβολία, εμφανίζει ή παραπονείται για ορθόπνια ή παροξυσμική νυχτερινή δύσπνοια, έχει πιθανότητα να έχει καρδιακή ανεπάρκεια. Στα καρδιοτοξικά δεν είναι μόνο οι χημειοθεραπείες ή τα βαρέα μέταλλα, είναι και η κατάχρηση του αλκοόλ, οπότε μάλλον θα έχουμε και πολλούς οι οποίοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Από τη φυσική εξέταση είναι η ρόγχη που θα ακούσουμε, είναι το αμφωτερόπλευρο είδημα των σφυρών, το φύσιμα στην καρδιά, η διάταση των τραχυλικών αγγείων της σφαγίτιδας και η μετατόπιση της κορυφής της καρδιάς ή ο τρίτος καρδιακός τόνος. Από το καρδιογράφημα θα δούμε διάφορες αλλαγές, όποια αλλαγή και να υπάρχει. Αν υπάρχει ένα από όλα αυτά, είτε τα κλινικά, είτε από την κλινική εξέταση, είτε από το ιστορικό, είτε από το καρδιογράφημα, θα πρέπει να μετρήσουμε ένα τριουρητικό πεπτίδιο, πράγμα που κλινικά στην καθημερινή κλινική πράξη δεν συμβαίνει, οπότε θα πρέπει να παραπέμψουμε άμεσα τον ασθενή για ηχοκαρδιογράφημα. Εάν ο υπέρηχος από τον καρδιολόγο αποδείξει την ύπαρξη καρδιακής ανεπάρκειας, τότε πράγματι έχει καρδιακή ανεπάρκεια. Διαφορετικά, τα συμπτώματα ή τα σημεία τα οποία ανακαλύψαμε οφείλονται σε άλλο αίτιο και πρέπει να το ανακαλύψουμε. Όσον αφορά τώρα τη συνδιαχείριση, για τον χρόνο μέχρι κάποιος με καρδιακή ανεπάρκεια να φτάσει στο θάνατο, βλέπουμε την πράσινη γραμμή ότι αυτοί που δεν πηγαίνουν σε κανένα γιατρό είναι αυτοί που βιάζονται να πεθάνουν. Όσοι πηγαίνουν μόνο στον οικογενειακό γιατρό, τα πάνε αρκετά καλύτερα. Όσοι πηγαίνουν μόνο στον καρδιολόγο, τα πάνε ακόμη καλύτερα από ότι μόνο στον οικογενειακό γιατρό. Και φυσικά οι πιο κερδισμένοι είναι αυτοί που πηγαίνουν και στον καρδιολόγο και στον οικογενειακό γιατρό, πολύ δε περισσότερο όταν αυτές οι δύο ειδικότητες συνεργάζονται. Οπότε και μόνο από αυτή τη διαφάνεια καταλαβαίνουμε ότι καθυστερεί η εμφάνιση του θανάτου σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια όταν συμπαρακολουθούνται, συνδιαχειρίζονται το περιστατικό οι δύο ειδικότητες. Όσον αφορά τα επεισόδια της καρδιακής ανεπάρκειας ή το θάνατο, ισχύει ακριβώς το ίδιο. Όποιος δεν πηγαίνει σε κανένα γιατρό, γρήγορα θα εμφανίσει συμπτώματα ή θα πεθάνει. Και όποιος πηγαίνει και στις δύο ειδικότητες, τόσο του καρδιολόγου όσο και του οικογενειακού γιατρού, που ο οικογενειακός γιατρός δεν είναι μόνο παθολόγος, είναι και ο γενικός γιατρός. Είναι ο γιατρός που ξέρει τον ασθενή και τον διαχειρίζεται, ξέρει και το οικογενειακό ιστορικό, ξέρει γενικά την ολότητα του ασθενούς. Όταν πηγαίνει λοιπόν σε αυτές τις δύο ειδικότητες, σίγουρα θα καθυστερήσει η εμφάνιση των συμπτωμάτων και ο θάνατος. Για τα επεισόδια οποιασδήποτε αιτιολογίας ή το θάνατο, οι καρδιολόγοι τα καταφέρουν το ίδιο καλά και μόνοι τους. Αλλά είναι η μόνη περίπτωση που μπορούν οι καρδιολόγοι μόνοι τους να τα καταφέρουν καλύτερα από ό,τι σε συνεργασία ή το ίδιο, συγγνώμη, το ίδιο από ό,τι σε συνεργασία με τους οικογενειακούς γιατρούς. Ποιοι είναι λοιπόν οι θεραπευτικοί στόχοι για τη χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια στη συνδιαχείριση? Πρώτα απ' όλα είναι η μείωση της θνησιμότητας. Δεύτερο απ' όλα είναι, όσον αφορά την οσιρότητα, η ανακούφιση από τα συμπτώματα, η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η μείωση των ειδήματος και της κατακράτησης υγρών, η αύξηση της ικανότητας προς άσκηση και εργασία, η μείωση της κόπωσης και της δύσπνοιας, η μείωση της ανάγκης για νοσηλεία και η παροχή φροντίδας στο τέλος της ζωής, δηλαδή όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα ακόμη και θανάτου. Όσον αφορά τώρα την πρόληψη, θα πρέπει να γίνει μια πρόληψη της εμφάνισης μυοκαρδιακής βλάβης ή επανεμφάνισης ήδη υπάρχουσας βλάβης, η αναδιαμόρφωση του μυοκαρδίου, η επανεμφάνιση των συμπτωμάτων και της κατακράτησης υγρών όταν αυτά έχουν ελεγχθεί και η πρόληψη νοσηλιών. Όσο λιγότερες, τόσο καλύτερα. Η συνεργασία παθολόγου και καρδιολόγου οδηγεί σε εγκαιρότερη διάγνωση και αντιμετώπιση, σε καλύτερη αντιμετώπιση συνοσηρητών, νοσημάτων που συνυπάρχουν με την καρδιακή ανεπάρκεια, σε βελτίωση τόσο του προσδόκιμου όσο και της ποιότητας ζωής, σε αίσθημα ασφάλειας και αίσθημα φροντίδας από την πλευρά του ασθενούς,
στην ολιστική αντιμετώπιση του ασθενούς, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο στην ιατρική που εμείς υπηρετούμε, τη δυτική, την Ιπποκράτειο ιατρική, και φυσικά και σε αίσθημα ασφάλειας ακόμη και του ίδιου γιατρού όταν συνεργάζεται με άλλες ειδικότητες, ιδίως όταν γνωρίζει ότι ο συνάδελφος γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενό του και έτσι ο ένας δίνει αίσθημα ασφάλειας στον άλλον γιατρό. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Σιώμο, ο οποίος μας ανέπτυξε ένα θέμα το οποίο θα έλεγα ίσως είναι από τα ταμπού θέματα, με την άποψη ότι είναι δύσκολη η συνδιαχείριση των ασθενών, δύσκολο ο παθολόγος ή ο γενικός γιατρός θα στείλει το περιστατικό στον καρδιολόγο και ακόμη δυσκολότερα ο καρδιολόγος θα στείλει το περιστατικό πίσω στον παθολόγο ή στον γενικό γιατρό για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή τη συνδιαχείριση. Και εγώ είμαι εξαιρετικά χαρούμενος που προεδρεύω αυτό το τραπέζι, γιατί θα έλεγα ότι αυτό η συνδιαχείριση των ασθενών είναι η έμονη ιδέα μου. Πραγματική αιμονή, καθώς προέρχομαι από μια κλινική μεγάλη, τη Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, που είχε όλες τις ειδικότητες μέσα. Δεν ήταν μια παθολογική κλινική, αλλά μέσα ήταν η καρδιολογική, η γαστρεντερολογική, η αιματολογική, η νεφρολογική. Και είχαμε μάθει να λειτουργούμε συλλογικά. Και είναι βέβαια εύκολο μέσα στα πλαίσια μιας κλινικής, με τη σχέση που έχεις αναπτύξει, να ζητήσεις τη γνώμη του άλλου γιατρού, χωρίς να κινδυνεύεις να χάσεις τον ασθενή. Θα έλεγα όμως ότι αξίζει ιδιαίτερα για το καλό των ασθενών, αλλά και για το καλό των δικών μας ως γιατρών, να έχουμε να προχωρήσουμε σε αυτή τη συνδιαχείριση, γιατί πραγματικά μας έδειξε ο κύριος Σιώμος ότι οι ασθενείς στους οποίους συνδιαχειριζόμαστε πηγαίνουν πάρα πολύ καλύτερα από το να τους βλέπει μια ειδικότητα μόνο. Οπότε θα ήθελα να ρωτήσω αν τυχόν υπάρχουν καθόλου ερωτήσεις από το ακροατήριο, κάποιο σχόλιο. Δύσκολο πράγμα. Για να ρωτήσω εσάς, κύριε Λυσίτσα. Εύκολα ο κύριος Λυσίτσας είναι από τους πιο έγκριτους καρδιολόγους που γνωρίζω. Στέλνετε τους αρρώστους σας όταν έχουν χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, ανεμία στις άλλες ειδικότητες? Βεβαίως. Θέλουμε τη γνώμη του πνευμονιολόγου. Θέλουμε μία σπυρομέτρηση να δούμε τι γίνεται. Δεδομένου ότι η δύσπνοια είναι κοινό σύμπτωμα στις χρόνιες αποφρακτικές πνευμονοπάθειες και στις καρδιοπάθειες. Θέλουμε οπωσδήποτε και τη γνώμη του πνευμονιολόγου. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Έχετε το feedback από την απέναντι πλευρά, δηλαδή αρρώστους με καρδιακή ανεπάρκεια που εσείς τους παρακολουθείτε, αλλά δεν μένουν μέσα στην πόλη της Βέρειας, είναι στα τριγύρω, σε άλλες μικρές κομοπόλεις ή σε χωριά. Από τον γενικό γιατρό ή από τον παθολόγο της περιοχής που να σας ζητήσει τη γνώμη σας, ώσπου να έρθει ο άρρωστος ξανά σε εσάς να τον δείτε? Συνήθως υπάρχει συνεργασία. Συνήθως υπάρχει, υπάρχει. Αυτό είναι καλό σενάριο. Ελπιδοφόρο. Στην επαρχία είναι και ευκολότερο. Είναι ευκολότερο. Εκεί γνωρίζονται όλοι στη Βέρεια. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, τη γνώμη του κυρίου Κωνσταντίνου φαντάζομαι ότι θα την ακούσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σιώμο, για το πολύ ενδιαφέρον θέμα που μας αναπτύξατε.